Εν τέλει ψηφίζουμε αυτό το θέμα να έρθει στη τουριστική και θα το ψηφίσουμε εδώ και θα το κάνει έγκυρο η τουριστική. Τι γίνεται, γιατί εγώ τα έχω λίγο χαμένα. Εάν θέλετε την άποψή μου τώρα, Μαρία, είναι η εξής. Πήγαμε να κάνουμε μια επιτροπή σωτηρίας όταν δεν υπήρχε επενδυτής. Είπαμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μισό λεπτό. Μιλάω. Η συμμετοχή του κυρίου Παύλου και του κυρίου Γιωτάκη για μένα ήτανε ανοχή. Δηλαδή το ανέχθηκα. Η άποψή μου για αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν είναι ότι είναι πολιτικά κεφάλαια σήμερα. Ήσαν τότε. Και να σας πω και κάτι. Ο κύριος Παύλου για μένα είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για ό,τι βιώνουμε σήμερα. Έδωσε ο κύριος Παύλου την διαχείριση εν λευκό στην Club Hotel και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Θα τον πάρω τώρα πάλι να μας πει τι. Να μας πει κάτι άλλο και να μας χώσει πιο βαθιά. Το λέω ευθαρσώς. Σκεφτείτε το λιγάκι. Όχι μόνο εσείς, κυρία Πρωτοπαπά, όλοι μας. Ναι, κάποτε κάναν τη δουλειά τους. Τους κρίναμε. Τους απορρίψαμε. Όχι εμείς, το εκλογικό σώμα. Για μένα, ο κύριος Παύλου είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει σήμερα. Έχει την απόλυτη ευθύνη. Διοίκησε στην αμέσως από την αρχή που εγκαταστάθηκε το καζίνο εδώ και τα έκανε όλα λαμπόγιαλο. Έδωσε την... Συγγνώμη, εγώ θα τα πω. Θα τα πω και σε όποιον αρέσει. Για να μια συζήτηση τώρα η οποία δεν έχει σχέση και με το θέμα που... Μισό λεπτό. Διαφωνώ. Τέλος.